Να ευχηθώ καταρχάς καλή χρονιά σε όλους, με υγεία όλα τα παιδιά που ξεκινάμε την προετοιμασία. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί δεν θα μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές, αυτά τα ξέρουμε πολύ καιρό, ξεκινάει και με το μείον 6. Καινούργια πρόσωπα, με μικρή σε ηλικία οι περισσότεροι, θα χρειαστεί πολλή δουλειά από όλους μας και από μας μεγαλύτερους και πιο έμπειρους και από τους πιο μικρούς και από όλους η ομάδα να είναι έτσι όπως πρέπει φέτος. Πέρασε πολλές δυσκολίες πέρσι, έχουμε μάθημα από αυτές, έχουμε σκληραγωγηθεί σε εισαγωγικά και προχωράμε μπροστά. Δημήτρη, πέρσι όντως περάσατε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εσύ είσαι αρχηγός της ομάδας, έχετε πάρει όλο το γκρουπ διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιστρέψουν αυτές τις στιγμές? Ναι, αυτό μας λένε από τη διοίκηση, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα φέτος. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα, γιατί έχουμε βάλει πολύ πλάτη όλα τα παιδιά πέρσι και ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα πράγματα. Δημήτρη, εσύ σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, αρνούμενος εντός εισαγωγικών πέρυσι και εκτός να πας σε άλλη ομάδα, ταυτίσεις το όνομά σου σε μια δύσκολη, με ρομαντικά και παλαιά ίσως ιδεώδη σε σχέση με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πόσο δύσκολο είναι να φέρεις τον τίτλο του αρχηγού του Τριφυλιού σε μια γενικά δύσκολη και αντιεπαγγελματική εποχή και για τον Παναθηναϊκό και συνολικά για το ποδόσφαιρο? Δεν κυνήγησα τίποτα από πλευράς μου. Το έχω ξαναπεί, ότι έκανα, το έκανα μέσα από την καρδιά μου και χαίρομαι που έκανα περήφανος και με αγαπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.